Καμία παράταση δεν θα δοθεί στη λειτουργία των υπογόνων σταθμών παραγωγής ρεύματος ΔΕΗ σε αθερινόλακο, ξυλοκάμαρα και λινοπεράματα μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2019, οπότε λήγει η μεταβατική περίοδος σε αυτές τις μονάδες. Αυτό δήλωσε ο αρμόδιος επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αρίας Κανιέτε, σε σχετική ερώτηση του Στέλιου Κούλογλου. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστή αυτή η απόφαση και πρέπει επιτέλους να σοβαρευτούμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα και να προχωρήσουμε σε αυτή την υπόθεση. Δεν είναι δυνατόν να κρατάμε σε ομοιρία περιοχές όπως είναι τα λινοπεράματα, μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, μια περιοχή που είναι χαρακτηρισμένη με νόμο, με ΦΕΚ, ότι είναι αμυγός τουριστική περιοχή, και φυσικά η δήλωση αυτή είναι στη σωστή κατεύθυνση. Τώρα θα εφαρμοστεί μέχρι τέλους. Είναι γνωστό ότι οι ρυπογόνες μονάδες της ΔΕΗ γενικά, αλλά και ιδιαίτερα αυτές που υπάρχουν στην Κρήτη, θα πρέπει να πάψουν να λειτουργούν. Ο σχεδιασμός είναι αυτές οι μονάδες να χρησιμοποιούνται μόνο σαν μονάδες εφεδρείας και αυτό είναι σωστό. Πρόκειται και τις δύο μονάδες, των οποίων η πάυση της λειτουργίας τους συνδέεται απόλυτα με τη μεγάλη διασύνδεση Κρήτης Αττικής, η οποία περνά από 40 κύματα στον άξονα Ελλάδας Κύπρου Βρυξελών. Την ίδια ώρα εκτιμάται ότι με τη μικρή ηλεκτρική διασύνδεση Χανίων Πελοποννήσου δεν θα μπορέσει να καλυφθεί το κενό που θα δημιουργήσει η πάυση των επίμαχων μονάδων. Κάποιες μονάδες θα αναγκαστούμε να τις θέσουμε σε λειτουργία, μου ότι αυτό συνεπάγεται. Από τις που υποτίθεται πρέπει να κλείσουν. Ναι, δηλαδή, δεν θα κλείσει. Βέβαια δεν θα κλείσουν. Ναι, από σύντομα δεν φεύγουν, δεν κλείνουν, δεν παίρνει λουκέτο. Ούτως ή άλλως θα μείνουν σε μια περίπτωση ανάγκης. Όταν υπάρχει ελλειμμυσίωση θα λειτουργήσουν. Δεν είναι δυνατόν άμα δεν έχει καλυφθεί Κρήτη ενεργειακά. Υπάρχει ανάγκη για. Ειδικά το καλοκαίρι. Η μοναδική λύση που έχουμε σε αυτήν την περίπτωση είναι αυτά τα δύο καλώδια, το μικρό όπως λένε από τα Χανιά στην Πελοπόννησο και το μεγάλο από το Ηράκλειο έως την Αττική. Ελπίζουμε ότι αυτές οι διαδικασίες θα τρέξουν γρήγορα και θα προλάβουμε τους χρόνους που χρειάζονται. Εις περίπτωση βέβαια που αυτό δεν συμβεί, προφανές είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση και αυτή να γίνει αποδεχτή προσωρινά ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά στη μεγάλη διασύνδεση, οι παραφωνίες συνεχίζονται χωρίς να μπορεί κανείς να προδικάσει την έκβαση της μάχης, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τον ΑΔΜΙΕ να θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει σαφή θέση υπέρ της κυπριακής πλευράς του Eurasia Interconnector.